Κύριε, χαίρετε. Η κυβέρνηση των Σκοπίων απεδέχθη το σχέδιο ψηφίσματος για ένταξη στον ΟΗΕ με την προσωρινή ονομασία πρώην Ιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Ενώ αυτή την ώρα το θέμα συζητείται στην Ολομέλεια του Συμβουλίου Ασφαλείας για πρώτη φορά. Η Ελλάδα έλαβε προθεσμία 7 εργάσιμων ημερών για να απαντήσει οριστικά αν αποδέχεται το ψήφισμα, ώστε να ξεκινήσει η διαδικασία της διαμεσολάβησης των κυρίων Βάνς και Όουεν για την τελική λύση του προβλήματος. Υπό το φως των ραγδαίων εξελίξεων, ο Πρωθυπουργός συναντάται εδώ και λίγα λεπτά με τον πρόεδρο της Βουλής, Αθανάσιο Τσαλδάρη, από τον οποίο ζητεί να διεξαχθεί το Σάββατο προημερησίας διατάξεως συζήτηση σε επίπεδο αρχηγών. Το θέμα όμως θα συζητηθεί το πρωί του Σαββάτου στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας, την οποία συγκαλεί ο κ. Μητσοτάκης πριν από τη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου, όπως ζητούσαν ο κ. Σέβερτ και βουλευτές, και πιθανότατα το Υπουργικό Συμβούλιο, και αμέσως μετά ο Πρωθυπουργός θα μεταφέρει στον πρόεδρο της Δημοκρατίας την πρότασή του να συγκληθεί εντός της ημέρας στο Συμβούλιο των Πολιτικών Αρχηγών. Όμως, με δεδομένη την αρνητική θέση του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ, είναι αμφίβολο αν τελικώς θα γίνει η σύσκεψη κορυφής. Όπως ανακοίνωσε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, την απόφαση του Συμβουλίου Ασφαλείας θα περιλαμβάνεται κείμενο το οποίο ρητός θα προβλέπει χρονοδιάγραμμα για την έκδοση της απόφασης των δύο μεσολαβητών. Ενώ αναφερόμενο στο κατά πόσον θα είναι δεσμευτική η απόφαση της Διαιτησίας για την ονομασία των Σκοπίων, ο κ. Μαγκίνας είπε ότι στο συνοδευτικό έγγραφο θα υπογραμμίζεται η βούληση των μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας τόσο για την αποδοχή και εφαρμογή του αποτελέσματος, όσο και για την ταχύτητα του υλοποιημένου δραματικού παρασκήνιου σε ζωντανές συνδέσεις με το Μέγαρο Μαξίμου, τα Σκόπια και με ένα αποκαλυπτικό ρεπορτάζ του απεσταλμένου μας στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, Αλέξη Παπαχελά. Με την παρέλαση των ενόπλων δυνάμεων και των σωμάτων ασφαλείας ενώπιον του Προέδρου της Δημοκρατίας και της πολιτικής ηγεσίας, κορυφώθηκαν σήμερα στην Αθήνα οι εκδηλώσεις για την εθνική επέτειο της 25ης Μαρτίου. Ο κ. Καραμανλής, που χαιρέτησε ιδιαίτερα συγκινημένος τους Μακεδονομάχους, δήλωσε ότι η παρέλαση ήταν υπέροχη και τόνισε ότι ο ελληνικός λαός μπορεί να αισθάνεται και υπερήφανος και ασφαλής. Ενώ ο Πρωθυπουργός είπε ότι ο τόπος χρειάζεται περισσότερο από κάθε άλλη φορά ενότητα και υπευθυνότητα. Στην παρέλαση που έγινε φέτος στα προπύλαια του Πανεπιστημίου λόγω των έργων του μετρό, πήραν μέρος για πρώτη φορά άρματα μάχης τύπου M60 και εκτοξευτές αντιαεροπορικών φλημάτων. Το πρωί εψάλλει στη Μητρόπολη η καθιερωμένη τοξολογία, στην οποία δεν παρέστησαν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ και η πρόεδρος του Συνασπισμού. Αναστάτωση προκάλεσε στους κατοίκους της Ηλίας η νέα σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έγινε στις 8 παρατέταρτο το πρωί. Επίκεντρο ήταν αυτή τη φορά η περιοχή του πύργου και γι' αυτό ο σεισμός έγινε ιδιαίτερα αισθητός σε ολόκληρη την Ηλία. Οι σεισμολόγοι πάντως τονίζουν ότι η νέα δόνηση εντάσσεται στο πλαίσιο της συνήθους σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή και διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας. 24 ώρες πριν από την κρίσιμη συνεδρίαση του Κογκρέσου των Λαϊκών Αντιπροσώπων, ο πολιτικός αντίπαλος του Μπορίς Γέλτσιν, πρόεδρος της Βουλής Χασβουλάτοφ, υποχωρεί και δηλώνει ότι δεν επιθυμεί την αποπομπή του Ρώσου Προέδρου. Πολιτικοί αναλυτές ερμηνεύουν τις δηλώσεις Χασβουλάτοφ ως ελιγμό, καθώς η αντιπολίτευση του Γέλτσιν δεν αναμένεται να συγκεντρώσει στο Κογκρέσο την απαραίτητη πλειοψηφία για την αποπομπή του. Σε λίγες ώρες, οι Γέλτσιν και Χασβουλάτοφ θα εμφανιστούν σε διαφορετικά τηλεοπτικά κανάλια για να απευθύνουν διάγγελμα στο ρωσικό λαό. Την ίδια ώρα, ο Υπουργός Πληροφοριών χαρακτηρίζει την κατάσταση στη χώρα επικίνδυνη. Εν τω μεταξύ, οι Κοζάκοι τάσσονται στο πλευρό του Γέλτσιν και προσφέρονται να αποτελέσουν την προσωπική φρουρά του Ρώσου Προέδρου. Στο πλευρό του Γέλτσιν είναι και οι ανθρακορύχοι της Σιβηρίας που απειλούν με γενική απεργία. Στο ταραγμένο πολιτικό σκηνικό της Ρωσίας, τέλος, παρεμβαίνει με δηλώσεις του ο Μιχαήλ Γκορμπατσόφ, ο οποίος επαναλαμβάνει ότι η μόνη λύση για την έξοδο της χώρας από την κρίση εξαγωγή προεδρικών και κοινοβουλευτικών εκλογών. Στα γεγονότα των 8.30 μια βαρισίμαντη αποκλειστική συνέντευξη του στρατάρχη Σαπόσνικοφ στην απεσταλμένη μας στη Μόσχα Ντίνα Οικονομίδου για το ρόλο του στρατού στην πολιτική διαμάχη που συγκλονίζει τη Ρωσία. Η Ρωσική Αντιπροσωπεία στα Ηνωμένα Έθνη συμφώνησε τελικά για την αναγκαιότητα της επιβολής με στρατιωτικά μέσα του αεροπορικού αποκλεισμού της Βοσνίας. Το Συμβούλιο Ασφαλείας όμως ανέβαλε για μία εβδομάδα τη λήψη της απόφασης, γεγονός που σχετίζεται κατά τους πολιτικούς αναλυτές με τις κρίσιμες εξελίξεις στη Ρωσία. Στα μέτωπα του πολέμου, οι Σέρβοι κλιμακώνουν τις επιθέσεις τους στις στρατηγικής σημασίας περιοχές στη Βόρειο και Ανατολική Βοσνία. Από δυνάμεις των Σέρβων εμποδίστηκε σήμερα ο διοικητής των Γιανοκράνων Μοριγιών να μεταβεί οδικό στο Βελιγράδι για να συναντήσει τον Μιλόσεβιτς. Εν τω μεταξύ, ο καγκελάριος Κολ επέριψε ευθύνες στο Σέρβο Πρόεδρο για την αδυναμία εξέβρεσης ειρηνικής λύσης στο Ιουγκοσλαβικό και τον προειδοποίησε ότι η ΕΟΚ εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο να ενισχύσει το εμπάργκο κατά της Σερβίας. Κυρίες και κύριοι, είδαμε τα πιο σημαντικά γεγονότα στην Ελλάδα και τον κόσμο μέχρι τώρα που είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά οι εξελίξεις όπως τρέχουν. Οι ρεπόρτερ και οι κάμερες του Μέγκα τις καταγράφουν και στα γεγονότα στις 8.30 θα σας ενημερώσουν αναλυτικά ο Νίκος Χατζηνικολάου και η Έλενα Κατρίτση. Γεια σας.